Καλησπέρα σας και πάλι, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας Faces, πρόσωπα. Η υπόσχεση μας λοιπόν τηρήθηκε να είμαστε εδώ και πάλι με ένα καινούριο πρόσωπο. Ένας καλός μου φίλος, να τον καλωσορίσουμε. Ένα καλησπέρα στο Μάριο Αναστασιάδη. Γεια σου Βασιλή μου. Τι κάνεις? Μια χαρά εσύ. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Welcome to Hellenic TV. In London. Είσαι καλά? Μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, έτσι φιλική θα είναι η κουβέντα μας. Ναι. Με πολύ έτσι χαλαρό... Χαλαρότατο. Χαλαρότατο τρόπο. Ρυθμό. Ρυθμό. Ναι. Θα πάμε ένα ταξιδάκι μαζί στο παρελθόν. Μάλιστα. Έτσι, στο παρελθόν. Στο παρελθόν. Πολύ παλιά στο παρελθόν. Ωραία. Θυμάσαι τα παιδικά σου χρόνια? Μερικές φορές. Κάτι στιγμούλες. Κάτι στιγμούλες. Ναι. Αυτές λοιπόν τις στιγμούλες, ναι, στα παιδικά χρόνια, μάλιστα, να μας τις θυμίσεις. Καταρχήν, πού γεννήθηκες και εκείνα τα παιδικά χρόνια? Θα πιστέψω ότι είμαι γέννημα του Λονδίνου. Έτσι. Λονδίνο, μάλιστα. Σε ποια περιοχή? Στο, κατά κρύβεια, το νοσοκομείο, το Middlesex, κάτω στο West End. Ναι, ναι, ναι. Όχι εδώ πάνω. Α, εδώ. Κάτω στο, ήταν λίγο πιο... Mm-hmm. Αλλά, αν και γεννήθηκα και αναγιώθηκα μέχρι τα πρώτα 9 μου χρόνια στο Λονδίνο, μετά με τους γονείς μας, με τους γονείς μου, είχαμε εντάξει, πάει πίσω στην Κύπρο. Mm-hmm. Και καταρχήν ήμουν πρώτο χρόνο Λάρνακα και μετά μείναμε Λευκοσία. Αμυντικήσατε το... για να ζήσετε εκεί δηλαδή. Μάλιστα, ακριβώς. Οι γονείς σου από πού κατάγονται? Η μητέρα μου είναι από την Σκάλα, την Λάρνακα, την όμορφη τη Λάρνακα, τον Άι Λάζαρο. Μάλιστα. Αν και ο παππούς μου είναι από τον Άι Θεόδωρο κατά κρύβεια. Και μετά... και ο παπάς μου το Ριζουγάρπασο. Έτσι. Αλλά ναι. Αλλά... κατά κρύβεια μεγάλωσα στη Λευκοσία, Αγίους Ομολογητές. Αγίους Ομολογητές. Και εκεί έκανες φυσικά και τα γυμναστικά σου χρόνια. Μπράβο. Ναι, γιατί 9 χρονών πήγες εκεί, ναι, πήγες φαντάζομαι στα τελευταία χρόνια στο δημοτικό και μετά γυμνάσιο, έτσι. Ακριβώς. Είχα πάει στους Αγίους Ομολογητές και τελικά είχαμε πάει στο Κράμα Σκούρα, αν ξέρω αν το θυμάστε. Ναι, Κράμα Σκούρα, το θυμάμαι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, μετά πώς βρέθηκες πίσω στην Αγγλία? Έτυχε ένα τεράστιο πρόβλημα. Το 1974 ήρθαν κάτι γείτονες μας και μας χτύπησε την όμορφη μας Κύπρο, ας πούμε. Έτσι. Ναι, και ήταν, εφήγατε, ναι, μόλις έγινε η εισβολή ή μετά? Όχι, ήταν μέσα στην εισβολή διαμέσων των βάσεων. Α, έτσι. Είχαμε... είχατε αγγλικά διαβατήρια. Αγγλικά διαβατήρια, ναι, πράγμα. Και φύγατε, ήρθατε εδώ στο Λονδίνο και από τότε παραμείνατε εδώ. Όλοι οι οικογένεια, φαντάζομαι. Όχι, ναι. Εγώ, η μητέρα μου και τα αδέλφια μου. Ναι. Αδελφός μου και αδέλφια μου. Ο, ναι, πατέρας σου? Είχε μείνει Κύπρο. Γιατί, έτσι. Ναι, ήταν σε αυτήν την στιγμή, είχε παραμείνει στην Κύπρο. Μάλιστα. Και μετά όταν ήρθες εδώ, πώς βρήκες την κατάσταση? Ήταν εύκολα τα πράγματα? Πώς αντιμετωπίσατε την μετακόμιση σας εδώ? Όπως φαντάζομαι και πολλοί άλλοι συμπατριώτες μας που είχαν περάσει αυτές τις δύσκολες στιγμές, υπήρχαν μεγάλες δυσκολίες. Mm-hmm. Να τα ξέρθεις, ήταν εντελώς διαφορετική κουλτούρα, ας πούμε, που είχαμε, γιατί, ναι, μεγαλώσαμε στην όμορφη μας Κύπρο. Ναι. Και εντάξει, καταφέραμε και επιβιώσαμε, ας πούμε. Μάλιστα. Οι σπουδές είχαν τελειώσει ή συνέχισες εδώ? Όχι, είχαμε έρθει εδώ για να συνεχίσουμε. Ναι. Με τα O-levels, τα A-levels, mm-hmm, και μάλιστα, μετά τα πτυχιακά, ας πούμε, ναι, το πανεπιστημίο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, γνωρίζω πολύ καλά και είναι γνωστό, ας πούμε, και στην παροικία. Είσαι ένας από τους πολύ καλούς μουσικοσυνθέτες και ασχολείσαι με μουσική. Έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να μας δώσεις λίγες πιο πολλές λεπτομέρειες όσον αφορά το μέρος της μουσικής με την οποία ασχολείσαι. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω για τα ωραία σου λόγια, Βασιλή μου. Εντάξει, υπάρχουν διαφορετικά σημεία που έχω πει στη μουσική. Έχω πάντα ήμουνα ως μουσικοσυνθέτης, αλλά εκτός από αυτό είχα πάντα και μια μουσικοεταιρεία. Uh-huh. Και εντάξει, αυτή τη στιγμή η Rise International Music δουλεύει εδώ και από το 1993. Uh-huh. Και είναι back catalog music και μια εταιρεία της παραγωγής. Είναι αναπαραγωγές δηλαδή που κάνετε. Μπράβο. Και τα δύο. Ναι, και, ναι, και management, mm-hmm, αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραία.
Και management. Και management. Έχετε διάφορους artist, καλλιτέχνες, τους οποίους κάνετε... Είχαμε, management. Για ένα χρονικό διάστημα, είχαμε αρκετούς που είχαν μπει και μες στα... Είχαν αρκετές επιτυχίες και στην Αγγλία και στην Ευρώπη. Τελικά είχαμε επιδιώξει και το music publishing, που και αυτόν δουλεύει καλά. Και στο management site, ο τελευταίος καλλιτέχνης μέχρι το 2005 που είχα, ήταν η κόρη μου, η Νατάσα, που είχαμε προχωρήσει σε αρκετό σημείο και είχε αρχίσει να γνωρίσει και αυτή κάποιες επιτυχίες που... Μάλιστα. Μερικά... Θέλω να περάσω σε δύο αντίθετα πράγματα στη ζωή του ανθρώπου και στην περίπτωση αυτή αντίθετα πράγματα που συμβήκαν, που συνέβησαν σε σένα. Θέλω να μου πεις για το the highlight of your life. Highlight. Ένα από τα highlights. το οποίο, ας πούμε, ήταν σε high... Στο σημείο. Σημείο. Ένα ψηλό σημείο. Υπάρχουν ορισμένα σημεία που τα θυμάμαι και μου βάζουν πάντα χαμόγελο στα χείλη. Ένα από αυτό ήταν με την ορχήστρα αντίδικα, με το ονομάζουν το Latin Touch. Και είχαμε κάνει ορισμένες παραστάσεις και στην τηλεόραση, στο Purple Mill, αν το θυμάσαι. Και το CD είχε πιάσει κάποιον... Αναγνώριση. Μπράβο. Αν δεν απατώμε, οι συνεργάτες σου ήταν Κύπροι, οι συμπατριώτες μας. Ο ένας ήταν Κύπριος, ήταν ο Μιχάλης Νεοφύτου, ο άλλος ήταν ο Τίτο Χερέδια, που ήταν μέρος, είχε παίξει μαζί με τον, με τον Πάκο Τελουσία. Μάλιστα. Και ήταν φοβερός κιθαρίστας και βεβαίως άλλοι ήταν πάνω στο... Ναι, η ορχήστρα αυτή φυσικά έκανε εμφανίσεις σε διάφορους τόπους, όπως είπες και εσύ. Ακριβώς. Και στο εξωτερικό και εδώ στην Αγγλία, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Ναι. Και είχατε παράξει και CDs, φαντάζομαι. Είχαμε, ναι, και τα CDs και εκείνον τον καιρό δεν υπήρχαν τα πειρατικά και όλα αυτά που είχαν. Δηλαδή, μπορούσε ο καλλιτέχνης να ανταπεξέλθει, να επιβιώσει. Ναι. Είχατε κάνει επιτυχίες και είχαν πάει στα charts. Charts όχι, αλλά είχαμε επιτυχία στις πωλήσεις και, ναι, και είχε εμφανιστεί και τα τραγούδια σε ορισμένα προγράμματα του BBC και ακούστηκε, σε, ναι, είχε ακούστηκε πολύ καλό. Ευχαριστώ, αυτό είναι μια από τα highlights. Υπάρχουν τα lows και είμαι σίγουρος ότι ένα από τα lows θα είναι, το ανέφερες και εσύ προηγουμένως, η Νατάσα, η οποία δυστυχώς, πες μας, εσύ από μόνος σου, έτσι, η για Νατάσα, να μάθουν οι τηλεκτροαρές μας. Η κόρη μου, ναι, ήταν, εκτός που είμαστε και, ήμουν και ο manager της, είμαστε και καλύτεροι φίλοι, ας πούμε. Ένα από τα χειρότερα, αν όχι το χειρότερο, πρέπει να είναι το χειρότερο, είναι το χειρότερο, ναι. Όταν είχε πάθει το αυτοκινητικό δυστύχημα και έχασε τη ζωή της, στην ηλικία 22 χρονών. Μάλιστα. Αυτόν, για μένα, με είχε ρίξει σε φανταστικό σημείο. Και μέχρι, δηλαδή δεν περνά μέρα που να μην... Δεν ξεχνιέται. Ναι. Όχι, πώς να ξεχαστεί αυτό. Πριν από πόσα χρόνια ήταν ακριβώς αυτό? Αυτό ήταν πριν 7 χρόνια. 7 χρόνια. Και... Στο διάστημα αυτών των 7 χρόνων, λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι είχες πάρει μία απόφαση και δούλεψες πολύ σκληρά για να διατηρήσεις και τη μνήμη της Νατάσας και να φέρεις σε πέρας ένα δύσκολο έργο, το οποίο τα κατάφερες και είναι αυτό το CD, το οποίο θα δούμε εδώ και λίγο πιο ύστερα, Γιώργο, αν τα καταφέρουμε, Νατάσα, το οποίο πραγματοποίησες και μάλιστα ίδρυσες και ένα charity, μάλιστα, Natasha Foundation. Το Natasha Foundation. Και δεν εύχομαι σε κανέναν γονιό, σε μια φάση της ζωής τους, να περάσουν τις στιγμές που και εγώ και η μητέρα της Νατάσας, η Κλίντα, όταν χάσεις παιδί, αυτό δεν υπάρχουν λόγια, δηλαδή η φωτιά πέφτει εκεί. Και καίει. Και καίει, ας πούμε, αλλά άλλο να το σκεφτείς και άλλο να το... Να το πάθεις, να το... Να, είναι... να το ζήσεις αυτό το πράγμα, ζήσεις, δεν είναι σε ένα βίο, είναι σε ένα χάος που
δεν βρίσκεις άκρη, ας πούμε. Μάλιστα. Σε αυτά τα σημεία, επειδή είχα υποσχεθεί και στην κόρη μου, 6 χρόνια πριν να, πριν να πάθει το δυστύχημα, είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που μας είχαν προσφέρει έναν contract, δηλαδή να την υπογράψει μια τεράστια εταιρεία, EMI, και βεβαίως αυτό θα γινόταν στις 17 του Μάρτη. Και αυτό το δυστύχημα το είχε πάθει στις 6 του Μάρτη, 11 μέρες πριν. Λίγες μέρες πριν. Και τελικά, σαν γονείς, είχαμε αποφασίσει να ανοίξουμε το Natasha Foundation, όπως είπα και εγώ και η μητέρα της, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το awareness. Δηλαδή, να, όπως έχουν το sex education στα σχολεία εδώ στην Αγγλία και πιένουν και μαθαίνουν τα παιδάκια, τους λέω, κοίταξε, αυτό και αυτό. Να το προσέχεις. Να το προσέχεις. Ναι, ναι, αποφεύγεις αυτό και εκεί. Δυστυχώς έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα γενικά. Όχι μόνο στην Αγγλία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά παγκοσμίως. Ότι τα παιδιά 17-18 χρόνων μπαίνουν στα αυτοκίνητα, στα αμάξια και νιώθουν ότι έχουν, δεν τους πιάνει κανένας και τρέχουνε σαν τρελά, επειδή δεν είναι ενημερωμένα με τον κατάλληλο τρόπο. Πρέπει να ευαισθητοποιηθούν λοιπόν, για να αποφεύγουν ακριβώς τους κινδύνους. Και δεν είναι μόνο, δηλαδή σε αυτό το σημείο χάνουν όλοι. Όχι μόνο αυτοί που χάνουν τη ζωή τους και τα παιδιά τους, και οι γονείς, και οι φίλοι, και οι συγγενείς. Στην κηδεία του παιδιού μου, στις Νατάσσας, είχαν 1.500-2.000 άτομα. Και μέχρι τη σήμερα ημέρα έρχονται παιδιά στην ηλικία της Νατάσσας και πιο μεγάλα και μου λένε, αυτό το πράγμα τους έχει κάνει παράδειγμα. Και πολλές φορές τη φέρουν για παράδειγμα για να μην τρέχουν. Αλλά γιατί να γίνουν τα δυστύχηματα και μετά να έρχονται αυτά τα πράγματα. Γιατί να μην υπάρχει μια ενημέρωση στο σχολείο, στα σχολεία, από ειδικούς, για να μπαίνουν μέσα και να τους λένε αυτό και αυτό και αυτό συμβαίνει στα 15, στα 16 τους χρόνια, ας πούμε. Και αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε. Μάλιστα. Εύχομαι να πετύχετε ο σκοπός σας, Μάριε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες. Μάλιστα. Και θα προσπαθήσετε με αυτόν τον τρόπο να ενημερώσετε όσους πιο πολλούς μπορείτε για να μην κινδυνέψουν άλλες ζωές. Ευχαριστώ. Και είναι και αυτός ο λόγος που έχουμε κάνει release στο CT της Νατάσσας. Ναι, να πούμε λίγα πιο πολλά για το CT. Βέβαιος, βρίσκεται προς πώληση τώρα και στα καταστήματα. Είναι και στο HMV, εδώ στο Λονδίνο, που πριν λίγο πήρα και εγώ ένα CT και ο ίδιος προσωπικό, γιατί το νιώθα ότι το έκανα για την... Ναι, οπωσδήποτε. Εντάξει. Και είναι και στο Amazon και στο iTunes. Είναι δηλαδή, μπορεί να το λέει, Νατάσα Αναστασιάδης ή Νατάσα Αναστάζη ή Νατάσα Τρίπουτ. Και όλα τα κέρδη από το CT θα πάνε σε αυτό το... στο charity αυτό. Και ορισμένα θα πάνε και στο Great Ormond Street και στο Royal Free για το kidney. Μάλιστα. Φυσικά, όλοι που έχουν συνεργαστεί, συνεργάστηκαν άφιλο κερδός. Και θα ήθελα έτσι να αναφέρουμε κάποιους. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι οι καλλιτέχνες, όπως ο George Michael, ο Boy George και ο... Υπάρχουν αρκετοί. Ο Cat Stevens και όλοι έχουν συνεργαστεί. Έχουν προσφέρει την αγάπη τους. Γιατί τους έχει αγγίξει αυτή η ιστορία. Καταλάβεις. Και η Νατάσα είχε ένα πολύ λαμπερό μέλλον. Και βεβαίως αυτό το μέλλον κόπηκε με αυτό το δυστύχημα. Είχε πει στο Silver Young Theatre School. Στην τάξη της ήταν και η Amy Winehouse. Η οποία δυστυχώς... Και αυτή έχασε τη ζωή της στα νεανικά της χρόνια. Και η Billy Piper. Αλλά σε αυτά, επειδή είχε αγγίξει τόσο πολύ κόσμο, ο George Michael προσφέρει ένα τραγούδι που δεν είναι σε άλλο CD εκτός από αυτό. Και ο Boy George το ίδιο. Όπως είπες και ο Cat Stevens πρόσφερε ένα ποίημα που έχει πάει πάνω. Ο Mark Nelson που τους Boys to Men. Δηλαδή υπάρχουν ονόματα που έχουμε και εμείς, μας έχουν κατεθούσει. Η αγάπη τους
Σας έχουν κατενθουσιάσει με άλλα λόγια. Όχι μόνο κατενθουσιάσει, μας έχουν αγγίξει και ναι, μας... Ναι. Δηλαδή, είναι περισσότερο από το... Νομίζω ότι και η Νατάσα, η ψυχή της κόρης μου, κατά κάποιο τρόπο έχει βοηθήσει να έρθουν όλα αυτά μαζί. Μάλιστα. Πώς πάει, πού βρίσκεται τώρα αυτή η προσπάθεια, Μαρή? Έχει γίνει released στις 2 του Ιούλη, όπως σας έχω πει, και στο Amazon, στο HMV παντού. Έχει πάει και πάνω στο το promotion, έχει πάει και πάνω στο ITV και πάνω στο Sky και έχει ενημερωθεί σε αρκετά κανάλια, σε εφημερίδες. Όσον αφορά την προσπάθεια να φτάσετε στην επίτευξη του σκοπού, δηλαδή να δημιουργηθεί μια ομάδα ανθρώπων η οποία θα βοηθά τα παιδιά στα σχολεία, όπως είπες, ναι. Πού βρίσκεστε προς αυτήν? Ακόμα είμαστε, δυστυχώς, χρειάζομαστε οικονομική ενίσχυση. Χρειάζομαστε τον κόσμο μας να παρασταθεί, αν μπορεί, και να αγοράσουν και το City, αλλά και να προσφέρουν, αν μπορούν, σε αυτό το ιερό σκοπό. Γιατί, όπως έχω πει πριν λίγο, γιατί να φτάσουμε στο σημείο να χάσουμε ένα δικό μας και να μην κάνουμε κάτι από πριν, για να μπορέσουν να γίνει αυτή η ενημέρωση στα παιδιά μας, γιατί και αυτά τα παιδιά αυτό χρειάζονται. Μπορεί να μην επηρεάσουμε όλους τους νεαρούς μας. Ναι, ναι, αλλά ένα ποσοστό, μικρό ποσοστό και ένα παιδί να γλιτώσουμε, για μένα. Ναι, ναι. Μαρία, θα ήθελα να σε ρωτήσω πιο πολλά για τον Μάριο Αναστασιάδη. Μάλιστα. Έτσι. Ναι. Φυσικά δεν είναι το μόνο παιδί που έχεις και άλλα παιδιά. Μάλιστα. Θες να μας πεις λίγα λόγια για την οικογένεια? Έχω 4 παιδιά, που έως την Νατάσα μου ήταν. Είμαι παντρεμένος 2 φορές, είναι από την πρώτο γάμο, αλλά τα 3 μου άλλα παιδιά είναι η Άντρια, ο Μάριος, ο Τζούνιο και η Αλέξια. Είναι κάποιο από αυτά αναμειγμένο σε μουσικές? Όχι, αν και ο νεαρός, ο γιος μου προσπαθεί να είναι λίγο προς το παραγωγές και τέτοια, αλλά στο τραγούδι ήταν η Νατάσα. Η Νατάσα ήταν αυτή που ήταν στο τραγούδι και είχε... ήθελε να βγει σε αυτό το ύψος και είχε φτάσει εκεί που έπρεπε να φτάσει, αλλά βεβαίως το πεπρωμένο μερικές φορές. Ναι. Άλλα λέμε, άλλα σκεφτόμαστε και άλλα γίνονται. Ναι. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο, Μαρία, αν δεν σε ενοχλεί, να περάσουμε, Γιώργο, να δούμε την Νατάσα Αναστασιάδη στο παρελθόν, σε μια από τις εμφανίσεις της. The pain is hard to take sometimes. It hurts so bad it don't seem right. And when I see the last goodbye from a mother to a child, I just wanna yell cut and stop. Children hungry for life. It's not the way it's.
gonna make a change. Make a change. I just wanna yell God. Μάλιστα. Yeah. Αυτή λοιπόν είναι η Νατάσα Αναστασιάδης, κυρίες και κύριοι. Ο Μάριος Αναστασιάδης είναι εδώ μαζί μας. Μιλάμε για τον Μάριο Αναστασιάδη και έχουμε εξηγήσει για το CD αυτό το οποίο έχει γίνει, για τον σκοπό που έχει γίνει. Yeah. Όμως, Μάριε, yeah. η ζωή συνεχίζεται, έτσι. Αυτό μάθαμε να λέμε, ότι η ζωή συνεχίζεται. Ναι. Βεβαίως... Έχουμε τις κακές μας και τις yeah. καλές μας στιγμές. Όμως πάντοτε η προσπάθεια γίνεται και υπάρχουν πάντοτε προγράμματα και μελλοντικά σχέδια, έτσι. Είναι, και είναι η αλήθεια αυτή. Ναι. Ξέρεις, κατάλαβα, κάποιος, θυμάμαι ακριβώς, αλλά μια, έχει αγγίξει όταν είπε ότι η ζωή είναι ένα μεγάλο αίσθημα. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε, έχουμε αυτά τα αισθήματα που πολλές φορές μας επηρεάζουν, μας ρίχνουν, μας υψώνουν, αλλά είναι αυτό που είπες, ότι δεν μπορούμε ποτέ να σταματήσουμε να ελπίζουμε και να προσπαθούμε. Mm-hmm. Και από αυτήν την προσπάθεια ελπίζουμε να βγει κάτι το καλό. Οπωσδήποτε. Ναι. Ο Μάριος Αναστασιάδης βρήκε καλή ανταπόκριση από τους φίλους του και τους συνεργάτες του πάντοτε. Νομίζω θα έλεγαν μάλιστα, ναι. Mm-hmm. Και, και αυτό το λέω λόγω του ότι ο κόσμος που, οι φίλοι, ο κόσμος και κόσμο που δεν ήξερα, δηλαδή μερικά από αυτά τα άτομα δεν τα γνώρισα, mm-hmm. προσφερθήκανε ήδη να βοηθήσουν, δώσαν mm-hmm. την αγάπη τους, ναι, ναι, ναι. σε ένα σημείο που με έχει αγγίξει. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό το πράγμα. Γενικά, Μάριε, ναι. η ανταπόκριση από τους φίλους του, οι συνεργασίες σου με τους καλλιτέχνες στο παρελθόν, μάλιστα. όπως μας ανέφερες με το κρουπ και όλα αυτά, πήγανε καλά, ήταν, ας πούμε, επιτυχημένες συνεργασίες. Πάντα, mm-hmm. όχι πάντα, αυτό... Στις πιο πολλές φορές. Στις πιο πολλές φορές, ναι. Mm-hmm. Στα σημεία, στις παραγωγές, στις διανομές, όλα αυτά, στις... με τις γνωριμίες που είχα κάνει, πάντα και έχω γνωριμίες που τους γνωρίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχουμε mm-hmm. συνεργαστεί και έχουμε κατορθώσει πολλά πράγματα. Μάλιστα. Γενικά τώρα, εσύ ασχολείσαι από ό,τι αντιλαμβάνομαι και με τη μουσική διδάσκοντας. Διδάσκω, ναι, διδάσκω λόγω περί πνευματικών δικαιωμάτων και music management courses στο Middlesex Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο του Middlesex mm-hmm. και στο LCCM, London Bridge, στο London Bridge. Ναι, τώρα με τα πνευματικά δικαιώματα ναι, που διδάσκεις, πρέπει να είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος να μας πεις, να μας δώσεις λεπτομέρειες. Τι γίνεται με όλα αυτά τα... Υπάρχουν πειρατικά CDs, υπάρχουν... Δεν γίνονται πολλές κυκλοφορίες μόνο στο ίντερνετ. Πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα τώρα? Τώρα μπαίνουμε σε βαθιά νερά, αλλά δυστυχώς, Βασίλη μου, ο τρόπος, αυτή η τεχνολογία έχει καταστρέψει το εμπόριο, έχει καταστρέψει το ψωμί των καλλιτεχνών σε φοβερό σημείο. Mm. Δεν είναι μόνο στα αγγλικά και στην Ελλάδα, γενικά, να δούμε ναι. γενικά. Mm. Εκεί που ένας καλλιτέχνης μπορούσε να πουλήσει ένα CD, έβαζε την πυρόνια για να κάνει μια παραγωγή mm. και με την ελπίδα ότι θα πουλούσε τα CD για να μπορέσει mm. να... βεβαίως όλοι τώρα μπαίνουν στο ίντερνετ, όπως το ξέρουμε όλοι, ναι. και τα κάνουν download. Αν και αυτό συμβαίνει και έχει καταρρεύσει σε φοβερό σημείο, είμαι πάντα, ελπίζω mm. και το πιστεύω δηλαδή ότι ο τροχός θα γυρίσει κατά κάποιον τρόπο. Γιατί η τεχνολογία, ναι, μπορεί να πηγαίνει κάτω σε αυτά τα σημεία, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι ισχνές αγελάδες, αλλά ναι. θα έρθει και... Οι παχές αγελάδες. Βεβαίως. Θα έρθουν και οι παχές. Ναι. Τώρα βεβαίως και για τη μουσική, ο τρόπος που βγάζουν λεφτά είναι με το live performance. Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Ναι. Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει, ας πούμε, αυτό το ενδεχόμενο οι καλλιτέχνες να μην τους ενδιαφέρει αν θα παράξουν ένα CD το οποίο θα πουλήσουν, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να το προωθήσουν ναι. και ας το αφήσουν να προωθηθεί μέσω του ίντερνετ ή οπουδήποτε αλλού για ναι. να δώσουν ζωντανές παραστάσεις, εμφανίσεις για να πάρουν λεφτά. Είναι και αυτό, όλα εξαρτιέται από τον μουσικό, mm-hmm. το στυλ της μουσικής, mm-hmm. τι είναι αυτό που επιδιώκει. Μάλιστα.
Υπάρχουν πραγματικά καλλιτέχνες που αυτόν επιδιώκουν. Δηλαδή, ναι, ναι, να πάρει ο κόσμος, το φαν, ναι, ναι, το, δηλαδή ο κόσμος που αγαπάει τον καλλιτέχνη, ή να τα πάρουν δωρεάν για να μπορέσει να τα μάθουν τα τραγούδια. Να κάνει όνομα ο καλλιτέχνης. Να κάνει και να μπορέσει να τα πάρει από τις εμφανίσεις. Υπάρχουν όμως και καλλιτέχνες που δηλαδή ελπίζουν και ο τρόπος της ζήσεώς τους για να ζήσουν είναι πουλώντας τη μουσική τους. Για τον κάθε καλλιτέχνη είναι διαφορετικό. Κατάλαβες. Και δεν υπάρχει ένας μόνο δρόμος. Ναι, υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Πάρα πολλοί δρόμοι. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Μάριος Αναστασιάδης δεν τελείωσε αυτό τον δρόμο ή δεν έχει επιλέξει ακόμα τον δρόμο. Ποιος είναι ο δικός του δρόμος και ποια είναι τα σχέδια τα μελλοντικά. Άμα τελειώσουμε και σχεδόν έχουμε τελειώσει αυτόν τον μεγάλο δρόμο, έχω την εταιρεία μου που είναι Rise International Music. Mm-hmm. Έχουμε ήδη κλείσει έγγραφα με δύο νέους καλλιτέχνες που προχωράνε πολύ καλά και στην Αγγλία και στην Αμερική. Τους οποίους κάνετε manage. Manage και είναι, mm-hmm, είναι και ως δισκοεταιρεία, mm-hmm, τους κάνουμε release. Mm-hmm. Και εντάξει, δουλεύουμε μόνο με καλλιτέχνες που πιστεύω ότι έχουν το πάθος, mm-hmm, και το πιστεύω να μπορέσουν να προχωρήσουν μέχρι το τέλος. Μάλιστα. Ναι. Would you like to say a few words in English as far as this is concerned, you know, the Natasha Foundation? For our listeners who are not able to understand the Greek language, right, please. Yes. Again, it's Natasha. Natasha's CD is an amalgamation of love. It's Natasha's music that's been, you know, sort of reworked by my friend Chaz the Bat, and. It combines Natasha's last song that she wrote. Mm-hmm. And it's the last farewell from a mother to a child. She wrote that, completed writing that on the day of her accident, which was 6th of March 2005. And because it touched so many people, including, you know, George Michael, Boy George, and all the other names I've mentioned, it is a CD like no other. The album is going to be released to raise, you know, enough, you know, awareness and funds, hopefully, for the charity, which is raising awareness for under 25-year-olds in the UK, and hopefully globally. Mm-hmm. That's it. Ευχαριστώ, Μάρια. Thank you very much. Και εγώ ευχαριστώ. Θα κλείσουμε τώρα, ναι, με πολλές ευχαριστίες σε σένα που μας άνοιξες την καρδιά σου και μας μίλησες για ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της ζωής σου, για την θηγατέρα σου, την οποία έχεις χάσει σε αυτό το δυστύχημα, mm, και που έχεις ξοδέψει αρκετό χρονικό διάστημα για να φτάσεις σε αυτό το σημείο, να ικανοποιήσεις αυτό το θέμα της επιθυμίας που είχες να οργανώσεις αυτό το charity, για το σκοπό που μας είπες. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω για τους καλούς φίλους τηλεθεατές που μας παρακολούθησαν. Ταυτόχρονα να μεταδώσουμε, πριν αποχαιρετήσουμε τον κόσμο, ένα κομματάκι, ένα βίντεο κλιπ, το οποίο η Νατάσα έδωσε την ευκαιρία στους συμπατριώτες μας και άλλους εμφανιζόμενοι στη γιορτή του Κρασιού, σε αυτή τη θαυμάσια γιορτή που γίνεται κάθε χρόνο. Αυτό ήταν πριν λίγα χρόνια. Ναι, πραγματικά ήταν. Πόσα χρόνια ήταν αυτό? Ήταν το 2000, νομίζω. Αυτό. Ναι, το 2000. Θέλεις να το δούμε αυτό? Να το δούμε. Ναι, πάμε να το δούμε και μετά να αποχαιρετήσουμε. Να πούμε καλή νύχτα.
Αυτά λοιπόν από την Νατάσια Αναστασιάδης. Να ευχαριστήσω και πάλι τον Μάριο Αναστασιάδη. Εδώ, ευχαριστώ Μάριο μου. Υπερευχαριστώ. Και να είστε καλά. Όπως λένε και οι Άγγλοι, I'm looking forward to see you again. I'm looking forward just as much, my friend. Thank you very much. Thank you. Αυτά, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Thank you very much. Κάπου εδώ να σας αφήσουμε, να καληνυχτήσουμε και να ευχηθούμε ότι θα είστε μαζί μας και πάλι την άλλη εβδομάδα. Να ευχηθούμε και καλές διακοπές σε όλους που θα πάτε διακοπές και εμείς θα δούμε και πάλι την ίδια ώρα, την άλλη Κυριακή, με ένα καινούργιο πρόσωπο. Μέχρι τότε, να προσέχετε τους εαυτούς σας και καληνύχτα σας. Bye-bye. Καληνύχτα.